γίνεται με τον καταρροϊκό πυρετό. Ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε στην περιφέρεια και το τι γίνεται με την προμήθεια εμβολίων τώρα. Τι αποφάσεις έχετε πάρει? Εμείς έχουμε κάνει, όπως ξέρετε και από προηγούμενες συνομιλίες μας, έχουμε κάνει το καθήκον μας, δηλαδή έχουμε καταρχάς εντοπίσεις, στέλνουμε τους κτηνιάτρους μας οπουδήποτε υπάρχει ενημέρωση, γιατί προφανώς πρέπει να υπάρξει κάποια ενόχληση από τον κτηνίατρο, από τον κτηνοτρόφο, ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Με την πρώτη ενημέρωση οι κτηνίατροι μας βγαίνουν έξω, κάνουν τις αυτοψίες, μπορούν να βεβαιώσουν πλέον εάν υπάρχει αυτή η νόσος στα κοπάδια, κάνουν τις απαραίτητες δειγματοληψίες, στέλνουν προς... συνήθως προς τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Υπουργείο Γεωργίας, μπορούμε να εντοπίσουμε εάν τελικά είναι ο καταρροϊκός πυρετός που έχει προσβάλει τα πρόβατα, και στη συνέχεια, εφόσον έρθει και η θετική πιστοποίηση, είμαστε σε διαδικασία πλέον να μπορέσουμε να χορηγούμε τα εμβόλια προς τα άρρωστα ζώα. Έχει γίνει προμήθεια από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας των εμβολίων? Έχουμε ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία για την προμήθεια στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, που η διαδικασία είχε ξεκινήσει άμεσα, από την έδρα με σκοπό να καλυφθεί το σύνολο της περιφέρειας. Η διαδικασία σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες βρισκόμαστε μία εβδομάδα με 10 μέρες πίσω, δηλαδή πιστεύω ότι αν όχι την τρέχουσα εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε προμηθευτεί και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Η άμεση ανάγκη βέβαια μπορεί να καλυφθεί αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς η αγορά στην αρχή είχε γίνει από τις διαδικασίες της έδρας. Οπότε μπορούμε να παρέχουμε τα εμβόλια αυτά προς τους κτηνοτρόφους μας. Μάλιστα. Βέβαια, ευτυχώς ή δυστυχώς, επειδή ήταν μια άμεση ανάγκη, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα εμβόλια για να μπορέσει να γίνει ο εμβολιασμός όλου του ζωικού κεφαλαίου της περιφέρειάς μας. Αλλά παρόλα αυτά, την άμεση ανάγκη για το πρόβλημα αυτό μπορούμε να την καλύψουμε. 20.000 προμήθεια, 20.000 δόσεων, και το κόστος είναι γύρω στις 22.000 για την περιφέρεια. Αυτό είναι που έχει εγκριθεί, που είναι άμεσα, και από εκεί και μετά, ότι και για τις υπόλοιπες τρεις περιφερειακές ενότητες άλλα τόσα εμβόλια είναι να αγοραστούν εντός των επόμενων... Άρα παίρνετε πρωτοβουλίες, γιατί υπάρχουν και κάποιες αιχμές, έτσι... τοπικών φορέων, πρώην αντιπεριφερειακών που ήταν στη θέση τη δική σας, ότι δεν είναι πρωτεργάτης η περιφέρεια σε αυτές τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, και ενώ γνωρίζετε το πρόβλημα δεν παίρνετε πρωτοβουλίες. Μακάρι να μπορούσαν να αντιδράσουν στην κυριολεξία όλοι με τα αντανακλαστικά τα δικά μας. Πραγματικά πολλές φορές θα μπορούσαμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, αυτό είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του ιδίου του κτηνοτρόφου, και να κρυβόμαστε και να προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνες σε άλλους. Εμείς από την πρώτη στιγμή κατευθείαν, βέβαια με τις συμβουλές των επιστημόνων, προβήκαμε εξτρά ραντισμούς, γιατί είναι μια λοιμώδης νόσο καταρροϊκός πυρετός, η οποία μεταδίδεται με τη σκνήπα. Άρα αυτό που λένε οι ειδικοί, εμείς το πράξαμε, φροντίσαμε δηλαδή να πάμε και να κάνουμε εξτρά ραντισμούς με το υφιστάμενο συνεργείο, το οποίο έχει αναλάβει τους ραντισμούς, και εκτός από τα ρέματα να πηγαίνει σε κτηνοτροφικές μονάδες. Κάναμε μια εξτρά ανάθεση για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα σημεία όπου μπορεί να υπήρχαν εμφανίσεις αυτής της ασθένειας. Επομένως κάναμε τους ραντισμούς και στη συνέχεια αναλάβαμε και κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το μετακυλήσουμε στους ιδίους τους κτηνοτρόφους, ή και να μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν ευθύνη του Υπουργείου στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των ζώων. Άρα άμεση παρέμβαση. Κάναμε με το παραπάνω το καθήκον μας, και μάλιστα με αντανακλαστικά τα οποία δεν υπήρχαν σε άλλες. Άμεση παρέμβαση της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης στο μεγάλο αυτό πρόβλημα και του Βασίλη του Άμπα.